ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Ρόμπερτ Κωσή, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Generali Ελλάς, κ. Πάνος Δημητρίου, συνομίλησαν και ανέδειξαν τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην ασφαλιστική αγορά στο πλαίσιο ημερίδας που διοργανώθηκε από το University of Athens MBA την 3η 2 Απριλίου με θέμα «Διαμορφώνοντας το νέο επιχειρηματικό τοπίο, τάσεις και προκλήσεις». Τα σοφά και συνετά λόγια των δύο σημαντικών στελεχών της ασφαλιστικής μας αγοράς ίσως γίνουν αφορμή πολλοί να επανασχεδιάσουν το μέλλον. Σίγουρα θα προβληματίσουν αρκετούς και ειδικά στους αναποφάσεις τους θα γίνουν οδηγοί καριέρας. Την ενδιαφέρουσα συζήτηση για την ασφαλιστική αγορά που παρακολούθησαν τόσο φοιτητές όσο και στελέχοι της επιχειρηματικής κοινότητας συντόνισε η κυρία Ελίνα Παπασπυροπούλου, Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Τον γενικό συντονισμό της ημερίδας, στην οποία συμμετείχαν κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων, εκλεκτοί καθηγητές του προγράμματος και άλλοι επιστήμονες που μοιράστηκαν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, είχε ο κύριος Δημήτριος Μπάλιος, αναπληρωτής καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής του University of Athens MBA. Ρομπέρ, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από εσένα, που δεν αποκάλυψα μιλικιός ακόμα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πεις πώς ξεκίνησες την καριέρα στον ασφαλιστικό κλάδο. Εγώ μπλέχτηκα εδώ τυχαία. Άλλα πλάνα είχα, έμπλεξα με τα ασφαλιστικά και δεν έφυγα ποτέ και δεν το έχω μετανιώσει και καθόλου. Ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω, η δικιά σου επιλογή ήταν συνειδητή ή αποτύχει? Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, Ελίνα. Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είναι πολύ μεγάλη τιμή να είμαι εδώ μπροστά σας, γιατί όχι μόνο θα σας δώσω την προσωπική μου εμπειρία, αλλά θα ακούσω και θα πάρω πάρα πολύ ενέργεια από σας. Να απαντήσω κατευθείαν σε αυτή την ερώτηση. Γνωρίζω πάρα πολύ λίγο κόσμο που ήρθε στον ασφαλιστικό τομέα, που το αποφάσισε και που ήρθε από την αρχή ήθελα να κάνει αυτό. Ήταν πολύ τυχαίο και ήταν μια πραγματικά εμπειρία ζωής που κάθε μέρα, εδώ και τα, από το, να πω και ηλικία, από το 1996 λοιπόν, είμαι σαν ασφαλιστικό κλάδο. Μαθαίνω συνεχώς καινούρια πράγματα και έχουμε μία ευκαιρία να χτίσουμε κάτι εντελώς διαφορετικό, εντελώς καινούριο, σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς. Η προσωπική μου εμπειρία είναι, είχα δει για το μεταπτυχιακό μου έναν διευθυντή της AIG τότε και είχα κάνει μία πέσια εμπειρία, δηλαδή παρουσίασα αυτό το θέμα που δούλευα χωρίς να ξέρω ακριβώς ποιος ήταν απέναντί μου. Και νόμιζα ήταν ένας broker. Δεν ήξερα τι διαφορά υπάρχει μεταξύ broker και ασφαλιστική εταιρεία. Και λέω, εσείς οι broker κάνετε δουλειά με διάφορες εταιρείες. Όχι, είμαστε ασφαλιστική εταιρεία, είμαστε οι μεγαλύτεροι στον κόσμο τότε, AIG. Και έκανα μια απέσια δηλαδή, εντύπωση την πρώτη φορά. Και μετά από ένα μήνα με πήρε τηλέφωνο και μου είπε, θέλω να σε προσλάβω στην AIG για να κάνεις market study για καινούριες αγορές και μία από αυτές ήταν η Ελλάδα. Είχα έρθει στην Ελλάδα για τρεις μήνες για την Άλικο τότε για να κοιτάξω την ευκαιρία που είχαμε να αναπτύξουμε μία καινούρια δραστηριότητα που ήταν ομαδικά, ασφάλειες ομαδικές συνδεμένες με δάνεια. Credit life, ας το πούμε έτσι. Αλλά πραγματικά, δηλαδή, έχω υδρώνω μόνο που το θυμάμαι γιατί αυτή η απέσια εντύπωση που έκανα τότε και ήταν όμως η πιο σημαντική συνάντηση που έκανα στη ζωή μου, δηλαδή πραγματικά. Μια ανθρώπινη εμπειρία φανταστική που μετά μου έδωσε πραγματικά την όρεξη να συνεχίσω και να αλλάξω τον κόσμο των ασφαλιστικών εταιριών. Λοιπόν, εντελώς τυχαία, απαντάω σε αυτή την ερώτηση. Λοιπόν, να μας πει τώρα και ο Πάνος ποια είναι η δικιά του ιστορία. Την είχες επιλέξει την ασφαλιστική αγορά, Πάνο? Ναι, βέβαια. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, αν καταλάβω, πρώτον, ευχαριστώ και εγώ που είμαστε εδώ, που μας δίνετε αυτή η ευκαιρία να μιλήσουμε. Θα πω κάτι πολύ απλό. Περίπου είμαστε 100 άτομα εδώ, σωστά. Κάπου εκεί πρέπει να είμαστε 100 άτομα. Σηκώσανε 4 μόνο το χέρι. Λοιπόν, 96 δεν το είχαν σκεφτεί. Εγώ είμαι από τους 96. Άρα δεν είμαι από τους 4 που σηκώσαν το χέρι, είμαι από τους 96 που δεν σηκώσατε το χέρι. Όχι, βέβαια, δεν το είχα σκεφτεί. Ανήσυχος, σαν περισσότερους από εσάς, τελειώνοντας το πανεπιστήμιο, μου άρεσαν τα μαθηματικά και η στατιστική ιδιαίτερα. Θεωρούσα ότι ήμουν καλός. Λοιπόν. Και άρχισα να κοιτάω τι θα ήθελα να κάνω. Τότε, επειδή μου άρεσε η στατιστική, παρακολούθησα το ΕΣΥ, υπήρχε το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο τότε, παρακολούθησα κάποια μαθήματα και αυτό το οποίο ήθελα να ασχοληθώ περισσότερο ήταν δειγματοληψία, στατιστική
Και μάλιστα εκείνη την περίοδο, λέμε, αφού είχαμε πει όλες τις ηλικίες, είχαμε και αρκετές εκλογές. Και ήταν της μόδας οι εκλογές. Τότε ήταν, δεν το λέω σωστά, στο επίθετο εδώ, Νικολόπουλος, νομίζω που ήταν αυτός ο Νικολακόπουλος, που αυτός ουσιαστικά, και είχαμε μάλιστα βρεθεί και μου άρεσε ιδιαίτερα. Τι συνέβη όμως, ένας φίλος μου ουσιαστικά άρχισε να ασχολείται με την αναλογιστική επιστήμη και μου λέει, δεν το κοιτάς. Λέω να το κοιτάξω, αλλά είχα θεωρήσει ότι είχα καταλήξει κιόλας, καμία σχέση με τα ασφαλιστικά, σε αυτό το οποίο μάλλον έλεγα στατιστική που μου άρεσε ιδιαίτερα. Παρακολούθησα κάποιο μάθημα εντελώς τυχαία και μόνο και μόνο επειδή έτσι ξεκίνησα, επειδή αυτό το οποίο παρακολούθησα δεν το καταλάβαινα. Δεν το καταλάβαινα, όταν λέω δεν το καταλάβαινα, γιατί αναλογιστικά έχουν ράντες, μην σας μπερδεύω τώρα με κάτι ίσως πολύ εξειδικευμένο, έχουν αρκετά ιδιαίτερα μαθηματικά. Αυτό ήταν για μένα το ένασμα και να ασχοληθώ με τα αναλογιστικά και να καταλάβω μετά για τις ασφάλειες. Έτσι ξεκίνησα, καμία σχέση. Δεν ήξερα περί ασφαλιών, δεν ήξερα τίποτε. Μάλιστα, το συγκεκριμένο ήταν μια περίοδο που δούλεψα στη Χίος Bank, πλέον δεν υπάρχει, έχει εξαγοραστεί από την Πειραιώς. Και αυτό είναι συγκεκριμένο. Ο πατέρας μου, συγχωρεμένος, μόλις έμαθε ότι εγώ θα γίνω ασφαλιστής, έλεγε: ασφαλιστής, γιατί ξέρετε, εσείς πιστεύετε ότι ο ασφαλιστής είναι αυτός ο οποίος πουλάει. Ασφαλιστής είμαστε εμείς εδώ. Οι άνθρωποι πουλάνε είναι διαμεσολαβητές. Εντάξει. Λοιπόν, θα γίνω λοιπόν ασφαλιστής. Καταστενοχωρήθηκε. Μα γιατί, στατιστική, μια χαρά, πας καλά, έχεις και πρόταση, έχεις και προσφορές τότε, τέλος πάντων. Όχι, θα γίνω ασφαλιστής. Και τη δεύτερη φορά, μόλις του είπα ότι okay, θα πάω στην τράπεζα τότε στη Χίος Μπάγκ για να στήσουμε κάτι αντίστοιχο ασφαλιστικό, καταχάρηκε. Όταν του είπα ότι φεύγω, καταστενοχωρήθηκε. Λοιπόν, επομένως, γιατί ξέρετε, είναι αυτή η νοοτροπία. Δεν την ξέραμε, μιλάμε κάποια χρόνια πίσω, τώρα έχουν αλλάξει αυτές οι νοοτροπίες. Το επάγγελμα του ασφαλιστή είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που φαντάζεστε, τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο ίσως έχετε στο μυαλό σας. Είναι κάτι το οποίο εγώ θα πω κάτι και δεν προσπαθώ να πουλήσω τίποτε. Η άποψή μου είναι ξεκάθαρη, δεν την έχουμε όμως συλλάβει. Οτιδήποτε μας ανήκει, θεωρούμε ότι μας ανήκει και δεν είναι ασφαλισμένο, απλά δεν μας ανήκει. Ανήκει στον Ντάνιελ, ανήκει σε κάποια θέλετε φωτιά, ανήκει σε κάτι το οποίο έχει συμβεί. Αν κάτι έχουμε ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο ουσιαστικά δεν το έχουμε ασφαλισμένο, απλώς αυτό λέω και τίποτα άλλο, δεν μας ανήκει. Ανήκει σε κάποιο γεγονός το οποίο θα συμβεί. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο με συνεπήρε. Προχώρησα. Ξέρετε, στην ασφαλιστική αγορά δεν υπάρχουν ταβάνια και το πιστεύω αυτό το κομμάτι. Αν είσαι καλός, μπορεί να εξελιχθείς και να φτάσεις όπου θέλεις. Και νομίζω ότι αυτό αποδείχθηκε και ο Ρομπέρ και από μένα. Το βλέπετε εδώ. Εξελιχθήκαμε. Δεν υπάρχουν ταβάνια. Και δεν προέρχομαι από κάποιο γόνο ο οποίος να έχει κάποια σχέση με τις ασφάλειες. Δεν ξέρω, εγώ πέρα τώρα σου κάνω μια διάκριτη ερώτηση. Λοιπόν, επομένως, δεν προέρχομαι. Επομένως, αν το κάνει ένας, μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Μπήκατε και δύο τυχαία. Και δύο βλέπω ότι δεν θέλω πάλι να αποκαλύψω τυχαίες, αλλά έχετε μια μακροχρόνια πορεία μέσα στο χώρο. Μπήκατε τυχαία. Τι είναι αυτό που πραγματικά σας κρατάει σε αυτό το χώρο? Ρομπέρ, να ξεκινήσουμε από σένα. Ο άνθρωπος. Νομίζω πως ο ασφαλιστής ασχολείται με ανθρώπους, προστατεύει πραγματικά την περιουσία αλλά και την οικογένεια, αλλά και ό,τι είναι πιο σημαντικό για τους ανθρώπους. Και αυτό που με κρατάει σε αυτό το επάγγελμα είναι ότι έχουμε μία ευκαιρία να χτίσουμε κάτι εντελώς πρωτοπόρο, ενώ η ασφάλιση υπάρχει από πάρα πολλά χρόνια, ο τρόπος με τον οποίο εξηγούμε, πουλάμε, χρησιμοποιούμε την ασφάλεια, έχει αλλάξει πάρα πολύ και πρέπει να αλλάξει ακόμα πάρα πολύ. Ακούω γύρω μου ότι ακόμα πολλά σπίτια δεν είναι ασφαλισμένα, ακούω γύρω μου ότι σήμερα η εμπειρία γύρω από τις ασφάλειες δεν είναι πάντα η καλύτερη. Αυτό είναι μια τεράστια ευκαιρία να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε, με τον οποίο πουλάμε, με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις ασφάλειες. Η πελατοκεντρικότητα, η ανθρωποκεντρικότητα, η αληθινή, πρέπει να εφαρμοστεί εντελώς. Σήμερα ο ασφαλιστικός κλάδος είναι ακόμα μικρός σχετικά με όλο το potential που υπάρχει μπροστά και είναι εύκολο να πούμε φταίει ο Έλληνας που δεν έχει στην νοοτροπία του την κουλτούρα να ασφαλιστεί. Δεν είναι έτσι. Φταίμε και εμείς σαν ασφαλιστές, φταίμε και όλοι μας που
δημιουργούμε αυτές τις προσφορές, αυτές τις λύσεις σε προβλήματα, που ίσως το έχουμε κάνει όχι αρκετά εύκολο ακόμα για τον πελάτη να καταλάβει, να χρησιμοποιήσει, να αγοράσει, να πληρώσει αυτό που χρειάζεται. Και λοιπόν αυτό που με κρατάει σε αυτό το κλάδο είναι αυτή η ευκαιρία που έχουμε συνεχώς, θα το πω απλά, να αλλάζουμε τον κόσμο, γιατί μια επιχείρηση που μετά τον Ντάνιελ συνεχίζει να λειτουργεί, μια οικογένεια που συνεχίζει να μπορεί να συνεχίσει την ζωή κανονικά μετά από κάτι σοβαρό που τυχαίνει, είναι μεγάλη ευθύνη, είναι κάτι που είμαστε περήφανοι και αν δεν πουλήσαμε ασφάλεια σε αυτή την οικογένεια που το χρειαζότανε, δεν φταίει αυτή η οικογένεια, φταίμε και εμείς που δεν το κάναμε σωστά. Και όμως αυτή η ευκαιρία που έχουμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερα είναι συναρπαστικό πραγματικά. Αυτό που θέλω να πω, λοιπόν, αυτό με κρατάει στον ασφαλιστικό κλάδο δεν είναι το τι. Το τεχνικό ασφαλιστικό, ξέρουμε να το φτιάχνουμε, θα βελτιωθεί βέβαια, το λέμε sophisticated pricing, φτιάχνουμε μοντέλα, εργαλεία που είναι πιο όρημα, που καταλαβαίνουν καλύτερα τα ρίσκα, αλλά δεν είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Το τι δεν είναι αυτό που είναι το πιο σημαντικό. Το πώς είναι το πιο σημαντικό. Το πώς, ο τρόπος με τον οποίο όλο το οικοσύστημα των ασφαλιών λειτουργεί γύρω από τον πελάτη. Πώς να κάνουμε τις λύσεις που έχουμε πιο πελατοκεντρικές, πιο ανθρωποκεντρικές, για να βοηθήσουμε τον άνθρωπο, για να βοηθήσουμε την Ελλάδα, την ελληνική οικονομία και τον κόσμο γενικά. Γιατί αυτό ισχύει και σε άλλες χώρες, μερικές πιο όριμες, μερικές λιγότερο όριμες. Να αλλάξουμε τον κόσμο και η σχέση με τον άνθρωπο. Αυτό με κρατάει σε αυτό το κλάδο. Πάνω, ποια είναι η δικιά σου εμπειρία? Νομίζω με έχει καλύψει. Απλώς με έχει καλύψει πλήρως, ειλικρινά. Νομίζω είναι η μόνη αγορά η οποία έχει μια προσφορά προς τον άνθρωπο. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Πείτε μου μια άλλη αγορά για να τη συγκρίνουμε. Όποια αγορά θέλετε. Πάρτε μου μια άλλη αγορά. Ποια αγορά φαντάζεστε ότι είναι αυτή η οποία μπορεί να προσφέρει ή τουλάχιστον είναι ανταγωνιστική σε σχέση με την προσφορά που κάνει η ασφαλιστική αγορά προς τον άνθρωπο ή προς τα περιουσιακά του στοιχεία? Δώστε μου μια άλλη αγορά. Θέλετε το τραπεζικό σύστημα? Θέλετε, πείτε μου, οποιοδήποτε θέλετε, χρηματοοικονομικό, πείτε μου οποιοδήποτε σύστημα θέλετε. Οτιδήποτε. Οκ. Θα σας πω εγώ το τραπεζικό, επειδή δεν βλέπω ότι υπάρχει το τραπεζικό σύστημα. Δεν νομίζω ότι η αποδοτικότητα που έχει ασφαλιστική αγορά με το τραπεζικό σύστημα είναι, αν θέλετε, ούτε καν συγκρίνονται. Όταν λέω ούτε καν συγκρίνονται, ούτε καν συγκρίνονται. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Θέλετε να πάμε στο φαρμακευτικό κομμάτι? Πάλι μία από τα ίδια. Δεν συγκρίνεται αυτό το οποίο προσφέρεται η ασφάλεια με αυτά τα οποία ουσιαστικά δίνει ίσως ο φαρμακευτικός τομέας. Ναι, υπάρχει έρευνα, υπάρχει οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε, αλλά ξέρετε, για να έχετε προς αυτή την κατεύθυνση να πάτε στη ιδιωτικά νοσοκομεία, θα πρέπει μάλλον, το καταλαβαίνετε αυτό, είτε να έχετε μία τσέπη γεμάτη λεφτά ή να περάσετε από μια ασφαλιστική εταιρεία να κάνετε ένα οικονομικό ασφαλιστικό πρόγραμμα. Σας το λέω πολύ απλά. Πάρα πολύ απλά. Άρα λοιπόν είναι αυτό που είπε προηγουμένως ο Ρόμπερ, δηλαδή ουσιαστικά τι είναι αυτή η προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο, είναι αυτό το οποίο τουλάχιστον και εμένα με κρατάει σε αυτή την αγορά. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε αρκετά βήματα προς τα μπρος. Έχουμε κάνει ήδη αρκετά, αλλά εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο που νομίζω ότι θα μιλάμε από εδώ και πέρα για άλματα και όχι απλώς για βήματα. Ένα από τα θέματα που συζητάμε πάρα πολύ συχνά στην Ένωση, αλλά και στην ασφαλιστική αγορά ευρύτερα, είναι ότι δεν είναι ευρέως γνωστό και δεν είναι καθόλου γνωστό, μάλιστα στον νέο κόσμο, είναι τι μπορεί να κάνει κάποιος σε μια ασφαλιστική εταιρεία. Οι περισσότεροι θεωρούμε ότι οι θέσεις εργασίας στην ασφαλιστική αγορά είναι όλες συνυφασμένες με τις πωλήσεις. Είναι βέβαιο, είναι σίγουρο ότι οι πωλήσεις είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι στην αγορά μας. Αλλά είναι μόνο αυτό? Πάνω, τι είδους ειδικότητες χρειάζονται σε μια ασφαλιστική εταιρεία? Δεν θα απαντήσω. Τι πιστεύετε εσείς? Δεν θα απαντήσω, δεν θα ειλικρινά. Τι πιστεύετε εσείς? Πόσα λεπτά έχω, 2 λεπτά. Έχεις πάνω 2 λεπτά. Λοιπόν, τι πιστεύετε εσείς? Τι χρειάζεται μια ασφαλιστική αγορά? Μια ασφαλιστική εταιρεία. Το πω έτσι. Αγορά, εταιρεία, ναι. Ναι, ναι, έλα. Ασφαλιστικό. Ναι. Λογιστήριο. Ναι. Υπανογράφηση. Ναι. HR. Ναι. Μέχρι σήμερα όλα ναι, τα έχω πει. Ναι. Σωστά, ναι. Όχι, ναι, ναι, νομικό. Σίγουρα, το ναι. Λοιπόν,
Robotics, artificial intelligence. Σας λέω πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσετε, έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Άσχετα αν είμαι αναλογιστής, βεβαίως υπάρχει το ρίσκο. Δηλαδή, που ναι, εκεί δεν είναι μόνο να είσαι αναλογιστής, πρέπει να βλέπεις και άλλα πράγματα. Μιλάμε ότι οι ισολογισμοί πλέον των ασφαλιστικών εταιριών δεν είναι αυτό που φανταζόμασταν στο παρελθόν και έχουμε περάσει. Έχουμε πάει σε άλλες λογικές. Απλώς λίγο σας λέω κάποιες ίσως λέξεις που δεν τις ξέρετε. Solvency 2, IFRS 17. Υπάρχουν διαφορετικές λογικές, τις οποίες θα πρέπει εμείς που διοικούμε τις εταιρείες να έχουμε υπόψη μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και δεν είναι μόνο αυτά. Και όταν λέω δεν είναι μόνο αυτά, δεν είναι μόνο αυτά. Φανταστείτε ότι η ασφαλιστική αγορά επίσης μιλάμε για πράσινες επενδύσεις. Το κομμάτι των επενδύσεων που δεν ανέφερες. Αυτή τη στιγμή όλοι μιλάμε για πράσινες επενδύσεις. Πρέπει να μπούμε σε αυτό το κομμάτι. Ναι, έχουμε μπει σε αυτό το κομμάτι η ασφαλιστική αγορά και έχει μπει αρκετά δυνατά. Άρα λοιπόν υπάρχουν ό,τι επαγγέλμα φαντάζεστε. Ναι, υπάρχει. Και υπάρχει μετά το εξειδικευμένο. Το εξειδικευμένο ποιο είναι, ίσως, που δεν είναι τόσο εξειδικευμένο, μην το βάζουμε τόσο πολύ ψηλά. Πώς γίνεται η ανάληψη ενός κινδύνου, εμείς το λέμε underwriting, πώς γίνεται η αποζημίωση, τα claims. Αυτά τα δύο υπάρχουν στην ασφαλιστική, θα έλεγα, εταιρεία που ίσως διαφέρουν από κάτι άλλο. Όλα τα άλλα τα χρειαζόμαστε. Και όταν λέω τα χρειαζόμαστε, στο ανώτατο επίπεδο. Φανταστείτε ότι μιλάμε για artificial intelligence και είναι κάτι το οποίο οι περισσότερες εταιρείες ασχολούνται με αυτό. Είναι κάτι το οποίο ξεκινά σήμερα και τελειώνει, μάλλον ποτέ δεν τελειώνει, θες τουλάχιστον 4-5 χρόνια για να τοποθετηθεί στην αγορά. Ήδη αρκετές εταιρείες του χώρου μας ασχολούνται με τα robotics. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι προς αυτή την κατεύθυνση έχει πάει η ασφαλιστική αγορά και είναι κάτι που χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους που να καταλαβαίνουν καλύτερα από εμάς. Είσαι μικρότερος, εντάξει, λοιπόν, να καταλαβαίνουν καλύτερα από εμάς όλα αυτά τα οποία συζητάμε τώρα και το χρειαζόμαστε αυτό το κομμάτι, για να μπορέσουμε να πάμε την αγορά και εννοούμε και τις εταιρείες πάντα, ακόμα πιο μπροστά. Ρόμπερ. Ρομπέρ, εγώ σε λέω Ρόμπερ. Τώρα τελικά είναι Ρόμπερ. Έχουμε μια πορεία εδώ. Ρόμπερ, κανονικά, αλλά Ρόμπερτ λειτουργεί. Οκ, εντάξει. Τα είπες όλα, αλλά θέλω να προσθέσω μια προσωπική εμπειρία. Νομίζω πρώτα απ' όλα ότι δεν υπάρχει ένα επάγγελμα που να μην μπορεί να βρεθεί σε μια ασφαλιστική εταιρεία. Αλλά μια προσωπική εμπειρία είναι, έχω δει μερικές πολύ παραδοσιακές ασφαλιστικές εταιρείες που ήταν μόνο ασφαλιστές μέσα, ειδικευμένοι. Και είχαν πολλή τεχνογνωσία, είχαν φοβερούς αναλογιστές, είχαν πραγματικά technical knowledge. Και όμως δεν ήταν οι καλύτερες εταιρείες για να αντιμετωπίσουν το αύριο. Μια προσωπική εμπειρία είναι όταν σε μια άλλη εταιρεία, αμερικάνικη, ας το πούμε έτσι, είχα προσλάβει ανθρώπους για το marketing. Και όταν κάναμε την επιλογή των ανθρώπων, πήραμε αυτούς που δεν ξέραν τίποτα από ασφάλειες. Και το κάναμε on purpose, το κάναμε επίτηδες, γιατί ήταν ο καλύτερος τρόπος να σπάσουμε αυγά. Το λέω έτσι συχνά. Να σπάσουμε αυγά, δηλαδή αυτός που έχει ζήσει πάντα σε ένα συγκεκριμένο κόσμο κλειστό, δεν βλέπει πια τι μπορούμε να αλλάξουμε, τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Το diversity, το αληθινό diversity, δεν είναι μόνο άντρες, γυναίκες, μεγάλοι, μικροί. Είναι πραγματικά διαφορετικές εμπειρίες από διαφορετικούς κλάδους, από διαφορετικά επαγγέλματα, από διαφορετικά πανεπιστήμια. Αυτό φέρνει τον πλούτο που μπορεί να βοηθήσει τον ασφαλιστικό κλάδο να πάει μπροστά και να σκεφτεί λύσεις, όχι προϊόντα, λύσεις που να είναι διαφορετικές και να απαντάνε σε αληθινές ανάγκες. Η ανάγκη δεν είναι μόνο είσαι ασφαλισμένος με μένα, δώσ' μου λεφτά κάθε χρόνο και αν σου τύχει κάτι θα πληρώσω. Η ανάγκη είναι πώς εγώ σαν ασφαλιστική εταιρεία μπορώ να χτίσω ένα ηχοσύστημα γύρω από σένα για να σε βοηθήσω πριν συμβεί κάτι, πρόληψη, να μην συμβεί κάτι και να έχω και partnership να προσθέσω αξία στο να σε βοηθήσω να έχεις καλύτερη πρόληψη, να κάνεις ό,τι πρέπει για να μην τύχει αυτός ο κίνδυνος. Αν τύχει κάτι, βέβαια πρέπει να είμαι καλό στο να πληρώσω, πρέπει να είμαι καλό στο να μετράω, πρέπει να έχω καλούς αναλογιστές κτλ. Αλλά και μετά να χτίσω ένα σύστημα, ένα οικοσύστημα που να σε βοηθήσω να επανέλθεις σε μια κανονική ζωή. Εκεί ο ασφαλιστής θα χτίσει μια σειρά λύσεων που να καλύπτουν 360 μοίρες στις αληθινές ανάγκες του πελάτη. Γι' αυτό στον ασφαλιστικό κλάδο δεν χρειαζόμαστε μόνο ασφαλιστές. Αλλιώς η προσφορά είναι πολύ, πολύ μικρή, πολύ στενή. Πρέπει να έχουμε, να καλύψουμε όλες τις ανάγκες από το α μέχρι το όμικρον για να καλύψουμε πραγματικά αυτό το ηχοσύστημα γύρω από τον άνθρωπο και γι' αυτό όλα τα επαγγέλματα
έχουν μια φανταστική ευκαιρία να παίξουν ένα κεντρικό ρόλο στο μοντέλο του ασφαλιστή του αύριο, θα έλεγα. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι η αγορά μας, όπως και οι άλλοι κλάδοι της οικονομίας, χρειάζεται φρέσκα μυαλά, νέα μυαλά, χρειάζεται ταλέντα. Γιατί ένας νέος πρέπει να επιλέξει τον ασφαλιστικό κλάδο? Πάμε. Εγώ. Η ερώτηση είναι γιατί να μην τον επιλέξει. Μάλλον η απάντηση. Λοιπόν, πάλι θα ρωτήσω το κοινό. Εγώ πάντα μιλάω με το κοινό. Λοιπόν, γιατί να μην επιλεγεί ο ασφαλιστικός κλάδος σε σχέση με έναν άλλο κλάδο? Γιατί δεν τον επιλέγετε? Θα απαντήσω στην ερώτηση, αλλά να ακούσουμε λίγο. Ελεύθερα. Ναι. Ίσως στην Ελλάδα πολύ δεν το γνωρίζουν ακόμα. Σωστό. Άλλος. Ειδικά το συντονιστή δεν το ξέρει κανένα. Οκ. Κάποιος άλλος. Ναι. Στην Ελλάδα έχει μια αρνητική εικόνα. Σωστό. Το είπε προηγουμένως ο... Τελικά αποφάσισε πώς να συμφωνάζουμε. Λοιπόν, Ρόμπερτ, okay, λοιπόν, ναι, το είπε αυτό. Νομίζω ότι και ανέδειξε το γεγονός ότι φταίμε κι εμείς. Νομίζω ότι αυτό φταίμε κι εμείς. Γιατί φταίμε κι εμείς. Φταίνε και αρκετά πράγματα, αλλά πρώτα πρέπει να ξεκινάς με μια αυτοκριτική. Ναι, βεβαίως φταίμε κι εμείς. Αυτά όμως σιγά σιγά έχουν αλλάξει, έχουν βελτιωθεί. Επομένως, βρισκόμαστε σε μια άλλη, θα έλεγα, λογική αυτή τη στιγμή. Ναι, βέβαια, δεν αλλάζει αυτό το σκεπτικό που έχουν κάποιοι άνθρωποι μέσα σε μια μέρα. Χρειάζεται να περάσει λίγο κάποιο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε όλα αυτά να λειτουργήσουν διαφορετικά. Φανταστείτε όμως όλα αυτά τα οποία λέγαμε προηγουμένως, ότι μιλάμε για μια ασφαλιστική τουλάχιστον αγορά, η οποία έχει διαμορφώνεται, εκεί κατευθύνεται, η οποία δεν έχει να κάνει με αυτό που είπαμε και προηγουμένως, πουλάω ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τελειώνω εκεί. Όλα αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή ουσιαστικά συζητάμε είναι για λύσεις, χρησιμοποιώ την έκφρασή σου, καθώς επίσης είναι για να σε ακολουθήσουν σε όλη τη ζωή και κατά πόσο εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό σωστά. Τώρα υπήρχε κάποιο άλλο χέρι. Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη, ναι. Η πυρηνική φυσική δεν είναι σίγουρα, στο λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, δεν είναι πυρηνική φυσική, μα νομίζω προηγουμένως τι είπαμε, και marketing μέσα υπάρχει. Και το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει ουσιαστικά με robotics υπάρχει, artificial intelligence που είναι, αν θέλετε, πολύ προχωρημένα. Ανάλυση δεδομένων, δηλαδή χρειαζόμαστε αρκετό, δηλαδή για να φτάσεις εκεί, το καταλαβαίνετε από πίσω, χρειάζεσαι μια ανάλυση δεδομένων, χρειάζεται να έχεις μια βάση δεδομένων, χρειάζεσαι να έχεις ένα πάρα πολύ καλό IT. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Χρειάζεται να κάνεις αρκετές κινήσεις για να μπορέσεις ουσιαστικά να φτάσεις σε ένα επίπεδο. Να καταλαβαίνεις το ρίσκο. Το ρίσκο δεν είναι μόνο η αναλογιστική επιστήμη που μπορούμε να τιμολογούμε. Το ρίσκο είναι και κάτι πολύ παραπάνω από αυτό που λέμε. Δηλαδή, ουσιαστικά, τι κεφάλαια θα πρέπει να κάψεις, που λέω έτσι πολύ στη γλώσσα σας, για να μπορέσεις να προχωρήσεις σε κάποιες άλλες διαφορετικές λογικές, οι οποίες υπάρχουν. Άρα, λοιπόν, νομίζω ότι ναι, αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να δω κάτι το οποίο μπορεί να είναι αρνητικό και να μιλήσουμε και να δούμε και κάτι άλλο που νομίζω είναι επί του πρακτέου. Πολλές φορές ερχόμαστε και λέμε οικονομικές απολαβές. Δεν το άκουσα αυτό. Απλώς σας λέω ότι και οι οικονομικές απολαβές οι οποίες υπάρχουν, που είναι σίγουρα κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει, δεν μπορώ να καταλάβω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν τον ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι. Ναι, είναι, αν θέλετε, αρκετά υψηλές. Όταν λέω αρκετά υψηλές, αρκετά υψηλές. Υπάρχουν, αν θέλετε, σε όλες τις εταιρείες προνόμια τα οποία υπάρχουν. Υπάρχουν απολαβές οι οποίες δεν θα ήθελα να πω σε νούμερα, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι εφάμιλες αρκετών άλλων, θα έλεγα, χρηματοοικονομικών. Θα έλεγα αγορών, των οποίων υπάρχουν. Και σε αυτό το τομέα θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο το diversity που είπαμε και προηγουμένως. Η αγορά μας έχει προχωρήσει πολύ περισσότερα σε νέες φιλοσοφίες και μοντέρνες λογικές, σε οποίες μπορεί κάποιος να δουλεύει. Δηλαδή απομακρυσμένη, θα το έλεγα, εργασία, η οποία είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε ότι πλέον η νεολαία, ο κόσμος το θέλει, το ψάχνει. Μέσα σε αυτό το επίπεδο και σε αυτή τη λογική, όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες δίνουν αυτά τα δυνατότητα την οποία υπάρχει. Άρα δεν μπορώ να γυρίσω και να δω ότι κάτι δεν το έχουμε. Ίσως μάλλον το έχουμε και πολύ περισσότερο σε σχέση με κάποιες άλλες, θα έλεγα, επαναλαμβάνω, αγορές. Επομένως, σε όλα τα επίπεδα. Ναι, κυρία... ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι. Μάλλον ερώτηση. Ναι, βέβαια. Σε σχέση με το εισόδημα που πήγε στο πρώτο εισόδημα, το εισόδημα του είναι υποχρεωτικό οι πολίτες να κάνουν ασφάλιση και το όχημά τους. Σωστό. Ή το σπίτι όταν παίρνει τα άδεια κάποιος. Η πρόθεση όμως και σε σχέση με το εισόδημα να μεγαλώσουν, να κάνουν ένα άλλο πακέτο ασφαλιστικό,
δεν είναι αποτρεπτικό, γιατί το εισόδημα των Ελλήνων δεν είναι. Εγώ θα απαντήσω λίγο διαφορετικά, το είπα και προηγουμένως, αλλά θα απαντήσω τώρα με διαφορετικό τρόπο. Η ασφάλιση δεν κοστίζει. Η ασφάλιση δεν κοστίζει. Το λέω πολύ ξεκάθαρα, θα σας πω έτσι λίγο για να είμαστε πραγματιστές. Πόσο πιστεύετε κοστίζει αν πάτε σε ένα νοσοκομείο, το λέω γιατί νομίζω ότι είναι πολύ πιο... Έτσι, ναι. Να πάτε σε ένα νοσοκομείο, ιδιωτικό νοσοκομείο και να κάνετε μία κύλη. Ιδιωτικό. Ιδιωτικό, ναι. Ναι. Μέχρι και 20. Φανταστείτε λοιπόν. 20 όχι, προς Θεό, 20 όχι. Αλλά 2,5 δεν είναι. Ναι, εντάξει, απλώς σας λέω να είμαστε. Ναι, οκ, εντάξει, πιθανόν να έχετε κάποιο γνώστο. Θα σας πω ένα μέσο κόστος το οποίο μπορεί να είναι 5.000 ευρώ. Νομίζω 5.000 ευρώ να τα βάλετε από την τσέπη σας, να δώσετε και δεν σας είπα να πάτε στο δημόσιο. Το δημόσιο είναι κάτι άλλο. Εντάξει, είναι κάποια χρήματα. Επομένως, έρχομαι και λέω ότι και αποδεικνύεται ότι με πολύ λιγότερα χρήματα, και επαναλαμβάνω πολύ λιγότερα χρήματα, μπορείτε να έχετε μία κάλυψη η οποία να είναι στο επίπεδο την οποία θέλετε εσείς. Επομένως, για μένα η ασφάλιση δεν κοστίζει και αυτό που είπα και προηγουμένως, αν δεν έχετε ένα περιουσιακό στοιχείο δικό σας ασφαλισμένο, δεν σας ανήκει. Δείτε το πολύ απλά. Έγινε ο Ντάνιελ, βγήκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, είναι καταστροφή. Δεν λέω κάτι, είναι πραγματική καταστροφή. Και βλέπαμε στις ειδήσεις ότι δεν έχω που να πάω. Ξέρετε, καταστρέφηκε η περιουσία μου, καταστρέφηκαν τα πάντα. Συμφωνώ με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αν ήταν ασφαλισμένοι, όπως κάποιοι ήταν ασφαλισμένοι, και μπορώ να σας φέρω και νούμερα, μπορώ να πούμε νούμερα, νομίζω δεν έχω. Λοιπόν, που ήταν ασφαλισμένοι, δεν αντιμετώπισαν αυτό το πρόβλημα. Η ασφαλιστική αγορά έδωσε μέχρι στιγμής για τον Ντάνιελ, καθώς επίσης και τις φωτιές οι οποίες υπήρχαν, γύρω στο μισό δις. Μισό δις. Δεν έλεγα τα χρήματα, μισό δις. Και όταν λέω μισό δις για τον Ντάνιελ και τα wildfires τα οποία είχαμε ουσιαστικά. Φανταστείτε λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να είναι ασφαλισμένοι. Φανταστείτε ότι κάποιες φορές ερχόμαστε και μετά λέμε το κράτος τι κάνει. Μα ξέρετε, αυτό είναι η δικιά μας νοοτροπία. Το κράτος δεν είναι για να σε αποζημιώσει, αλλά είναι η δικιά μας νοοτροπία. Είναι αυτό που λέγαμε περί νοοτροπιών, νομίζω από τον κύριο Πάνο. Λοιπόν, είναι η νοοτροπία την οποία έχουμε. Περιμένουμε τώρα το κράτος να έρθει να μας αποζημιώσει. Ξέρετε τι θα σε αποζημιώσει το κράτος. Ξέρει κάποιος τι θα αποζημιώσει το κράτος, μέγιστο ποσό. Αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω λάθος, 8.000 ευρώ. Για κάθε σπίτι 8.000 ευρώ. Δηλαδή, τώρα, καταλαβαίνετε 8.000 ευρώ, τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Με 8.000 ευρώ, και όχι λέω, βάλτε τους εαυτούς σας αυτούς τους ανθρώπους. Και μετά έρχομαστε και λέμε, ξέρεις, φυσικές καταστροφές δεν ξανασυμβούνε. Πείτε μου ποιος πιστεύει από το πάνελ ότι δεν θα έχουμε ξανά κάποια, αν θέλετε, φωτιά, ή κάποιο, αν θέλετε, θα πω πλημμύρα, είμαστε σίγουροι, εμείς τουλάχιστον στον ασφαλιστικό χώρο που το παρακολουθούμε, ότι αυτό θα υπάρχει. Καταλαβαίνετε ότι ο πλανήτης αλλάζει. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για την Ελλάδα. Ο πιο ζεστός Μάρτιος ήταν αυτός ο οποίος πέρασε. Φανταστείτε για το καλοκαίρι, δεν σας λέω κάτι περίεργο, το ξέρετε όλοι. Άρα δεν θα υπάρχουν καταστροφές, θα υπάρχουν. Δεν πάω στην επικινδυνότητα για να ασφαλιστείτε. Δεν το λέω για αυτό το κομμάτι, αλλά είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι θα υπάρξει. Πάλι όμως θα έχουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ασφαλιστήκανε γιατί δεν πιστήκανε, εγώ θα πω μόνο αυτό το κομμάτι, που θα χάσουν τις περιουσίες τους. Μάλλον ξεφύγαμε από την ερώτηση. Ναι, sorry. Ναι. Okay. Νομίζω ότι ήταν χρήσιμο. Ναι. Είσαστε και οι δύο στο τιμόνι μεγάλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων με εκατοντάδες εργαζομένους. Ρομπέρ, μπορείς να περιγράψεις πώς είναι μια τυπική μέρα ενός CEO μιας ασφαλιστικής εταιρείας? Πιστεύω πως είναι. Λοιπόν, λίγο πονοκέφαλο, λίγο ασπιρίνη, λίγο... Όχι, πιστεύω πως δεν υπάρχει δουλειά πιο δίπλα στον άνθρωπο από τη δική μας, γιατί όλα είναι βασισμένα στην εμπιστοσύνη των ανθρώπων και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η τυπική μέρα αρχίζει με τα θέματα των ανθρώπων, πώς μπορούμε να χτίσουμε μία οργάνωση που να είναι πιο βιώσιμη σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, πώς μπορούμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των ανθρώπων, πώς μπορούμε να λύσουμε οικονομικά προβλήματα. Είναι πολλά νούμερα, είναι πολλές ανθρώπινες σχέσεις, είναι πολλά δίκτυα πωλήσεων. Ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μου είναι βασισμένο στο να βρούμε τον καλύτερο τρόπο να φτάνουμε στον τελικό πελάτη. Γιατί το μοντέλο που έχουμε ήταν παλιά ένα μοντέλο που λέμε multi-channel, ας το πούμε έτσι, με πολλά κανάλια
distribution και θέλουμε να πάμε σε ένα μοντέλο πραγματικά omni-channel, που σημαίνει ότι θέλουμε να υπάρχουν συνέργειες μεταξύ τα διάφορα κανάλια που φτάνουν στον τελικό πελάτη. Αν εγώ είμαι ένας πελάτης και θέλω να εξυπηρετηθώ από μια ασφαλιστική εταιρεία, επειδή έχω μάθει σε έναν κόσμο που είναι όλα πιο γρήγορα και πιο εύκολα με αυτό το πράγμα, να μπορώ να μπαίνω αμέσως να βλέπω που βρίσκομαι και όλα αυτά, πρέπει αυτό το πράγμα ο διαμεσολαβητής, ο ασφαλιστής, όπως λέμε, που γνωρίζω, η εταιρεία, το call center που χρειάζομαι ή οποιοδήποτε άλλο κανάλι, μια τράπεζα, παράδειγμα χάρη, να μιλάνε μεταξύ τους, να με ξέρουν και να με βοηθήσουν να έχω όσο πιο απλή εμπειρία γίνεται στη σχέση μου μαζί με την ασφαλιστική εταιρεία. Λοιπόν, η δουλειά μου σαν CEO είναι να έχω το σωστό κόσμο γύρω μου που θα επιτρέψει αυτό να γίνει. Δηλαδή, το επαναλαμβάνω, το τι είναι πολύ σημαντικό και όπως έλεγε πολύ σωστά ο Πάνος, δηλαδή σε έναν κόσμο με φυσικές καταστροφές και πράγματα που είναι όλο και πιο απρόβλεπτα, αυτό που κάνουμε έχει μια αληθινή κοινωνική αξία, αλλά το πώς το κάνουμε, όλο και περισσότερο αυτό θα κάνει τη διαφορά. Οι πιο πετυχημένες ασφαλιστικές εταιρείες δεν είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν 10 ευρώ πιο κάτω τιμή ή που δίνουν 5 ευρώ παραπάνω προμήθειες. Είναι αυτές που πραγματικά καταλαβαίνουν τις ανάγκες του πελάτη και οι ανάγκες δεν είναι μονοκάλυψη, αλλά είναι και απλή ζωή, η απλότητα στη σχέση με την ασφαλιστική εταιρεία. Και λοιπόν η δουλειά μου είναι να καταφέρω να διοικήσω την καθημερινότητα, βέβαια, τα αποτελέσματα, τα οικονομικά, με την ομάδα να χτίσω κάτι που να λειτουργεί, αλλά και να προχωρήσουμε σε ένα μετασχηματισμό της οργάνωσης και της κουλτούρας για να πετύχουμε αυτό το στόχο που είναι να φέρουμε απλότητα σε κάτι που ήταν υπερβολικά, στο παρελθόν τουλάχιστον, δύσκολο. Έχετε διαβάσει ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο από την πρώτη γραμμή μέχρι την τελευταία? Λοιπόν, εγώ όχι ποτέ. Σας το λέω, εγώ ποτέ. Και είναι η δουλειά μου. Έχω διαβάσει κομμάτια, αλλά όχι όλα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το απλοποιήσουμε. Θα πάρω εδώ τη σκυτάλη από το εξής. Και αυτό είναι πραγματικό γεγονός. Πριν από το COVID, νομίζω, πριν από το recession, πριν την ύφεση την οποία είχαμε, κάναμε ένα case study. Αλλάζαμε τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολέου, τώρα στην Generali, και αλλάξαμε τους όρους. Αλλάζαμε εμείς πανευτυχείς, αλλάζαμε τους όρους. Είχαμε βάλει τους νομικούς, marketing, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Είχαν ασχοληθεί, είχαν τελειώσει και κάνουμε ένα case study. Πραγματικό γεγονός, σας λέω τώρα. Φωνάζουμε ένα νεαρό, δηλαδή φανταστείτε κάποιος από έναν υπάλληλο, λέμε, ξέρεις, ok, το παιδί πως χρονών είναι 18 χρονών, παράδειγμα, ωραία. Τον ανεβάζουμε πάνω, τον βάζουμε στο δέλτα σήμα το οποίο υπάρχει και του λέμε διάβασε τους όρους. Ναι, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Όπως ήταν εκείνη τη στιγμή, ήταν να βγούμε, δηλαδή όταν ήταν να βγούμε, να λανσάρουμε όχι το προϊόν, να λανσάρουμε τις αλλαγές των όρων των οποίων θέλατε, που θέλαμε. Φανταστείτε ότι αυτό μας είχε πάρει περίπου για όλους τους όρους του ασφαλιστή, των συμβολέων που είχαμε, δεν είχαμε ένα, δηλαδή φανταστείτε αυτοκίνητο, φωτιά, βιομηχανίες, οτιδήποτε, μας είχε πάρει περίπου 2 χρόνια. Πετάξαμε 2 χρόνια δουλειά και έπρεπε να το ξαναστήσουμε από την αρχή. Δηλαδή αυτό που ακριβώς είπες. Και εννοείται ότι φτάσαμε σε ένα σημείο ότι όταν προωθείς κάποια πράγματα, πάντα υπάρχουν κάποιες κυκλίδες, οι οποίες έρχονται και σου λένε νομικά δεν μπορεί να κάνεις αυτό, το άλλο δεν μπορεί να κάνεις αυτό, το άλλο δεν μπορεί να κάνεις αυτό. Άρα ναι, μπαίνουμε σε ένα συνεχή αγώνα, τον οποίο προσπαθείς όλο αυτό να το μορφύνεις. Εγώ θα έλεγα κάτι, επειδή είμαι και αν θέλεις αναλογιστής, θα έλεγα το εξής. Φανταστείτε τουλάχιστον από το δικό μου το χρόνο τα ίδια κάνουμε, γιατί διαφορετικά οι CEO που ξέρετε περίπου τα ίδια κάνουν. Αλλά εγώ, Ρόμπερτ, το 20% του χρόνου το ευχαριστιέμαι, το 80% δεν το ευχαριστιέμαι. Λοιπόν, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το 80% θα κάνεις πράγματα τα οποία είναι αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως να διορθώσεις, που λες, μα δεν διορθώνονται αυτά, μα φαίνονται λογικά ότι θα πρέπει να διορθωθούν. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, αλλά αν μου πείτε να το άλλαζα, δεν θα το άλλαζα. Αυτό το κομμάτι το οποίο υπάρχει, ναι. Πιστεύω ότι είναι πολλά αυτά τα οποία πρέπει να τρέχουν, που έχουν να κάνουν σε σχέση με το μέλλον. Η πραγματικότητα, εγώ θα το έλεγα με ένα διαφορετικό τρόπο. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι, ναι, βεβαίως το σήμερα, αλλά θα πρέπει να κάνουμε πρόβλεψη για το αύριο. Διαφορετικά, εμείς σαν CEO, τουλάχιστον για μένα θα μπορώ να μιλήσω, τζάμπα με πληρώνουν. Πρέπει να βλέπεις το σήμερα, αλλά να κάνεις πρόβλεψη το αύριο. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Και αυτό θα πρέπει να είσαι καλός. Αν δεν είσαι καλός, αυτή είναι η πραγματικότητα, θα πρέπει να πας σπίτι σου. Αυτές οι θέσεις είναι ηλεκτρικές. Εντάξει.
Κλείνοντας λοιπόν το γύρο των ερωτήσεων από τη δικιά μου πλευρά, τι θα θέλατε να πείτε, και πριν περάσουμε βέβαια σε ερωτήσεις από όσους μας παρακολουθούν, τι θα θέλατε να πείτε στους νέους που αναζητούν το δικό τους μονοπάτι στην επαγγελματική τους καριέρα? Πάμε. Είναι ξεκάθαρο για μένα, είναι ότι θα πρέπει να κυνηγήσουν το όνειρά τους, θα πρέπει να κυνηγήσουν το διαφορετικό και νομίζω θα ακολουθήσω κάτι, νομίζω Κατσιμιχαίη το λέγανε, ότι αξίζει πονάει και είναι δύσκολο. Δεν ξέρω αν τους ξέρετε. Λοιπόν, ό,τι αξίζει πονάει και είναι δύσκολο. Επομένως, μην πάτε στο εύκολο, το εύκολο το κάνουν όλοι. Πάτε σε αυτό το οποίο ουσιαστικά θα σας αναδείξει. Ελάτε μαζί μας. Ελάτε μαζί μας, διότι πεινάμε για αλλαγή. Νομίζω πως ο μετασχηματισμός του ασφαλιστικού κλάδου είναι κάτι που έχει μόνο αρχίσει. Έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε και χρειαζόμαστε κόσμο που έχει όνειρα και που δεν είναι για τα τελευταία 30 χρόνια με τον ίδιο τρόπο να κάνει τα πράγματα, που έχει πραγματικά όρεξη να σκεφτεί εντελώς διαφορετικά, κάτι που έχει πάρα πολύ αξία για τον άνθρωπο. Σαν ηθικό, νομίζω είναι από τις δυνατότερες δουλειές που υπάρχει, αλλά χρειαζόμαστε κόσμο που θα το σκεφτεί διαφορετικά, που ίσως και εγώ δεν καταφέρνω ούτε καν να το σκεφτώ. Και ελάτε να μας φέρετε καινούριες ιδέες, καινούριοι τρόποι να το κάνουμε. Η δουλειά δεν θα αλλάξει. Το πώς θα την κάνουμε θα αλλάξει πάρα πολύ. Και χρειαζόμαστε νέα μυαλά και κόσμο που έχει όρεξη να σπάσει λίγα αυγά, να φτιάξουμε καινούρια πράγματα και να το διασκεδάσουμε κιόλας. Γιατί νομίζω είναι μια πολύ, πολύ συναρπαστική ανθρώπινη εμπειρία να πουλάς κάτι που δίνει ψυχραιμία, peace of mind, να το πούμε έτσι στα αγγλικά, στον κόσμο. Δεν πουλάμε ένα προϊόν, ένα πράγμα που μπορείς να αγγίξεις. Πουλάμε κάτι που είναι εμπιστοσύνη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και βοηθήστε μας να το κάνουμε διαφορετικά και ακόμα καλύτερα.